Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από κάποιους μήνες, τώρα κάνατε κάτι άλλο, σωστά. Τι ακριβώς κάνατε αυτή τη φορά? Ναι, πήγα στο πιο ψηλό βουνό South America, που βρίσκεται στην Αργεντίνα. Είναι σχεδόν 7.000 μέτρα και στα 6.700 μέτρα έκανα η πιο ψηλή συναυλία στο πλανήτη. Και έκανα application για το Book of Guinness να είναι το World Record. Και πήρα μαζί μου φλαγ της Κύπρου. Εδώ ξεκινάτε από την Λάρνακα, εδώ στη Λάρνακα αυτό. Ναι, είναι στη Λάρνακα. Ναι, κανονικά παίρνετε την πτήση και πάτε κατευθείαν. Πτήσεις ήταν 5 αεροπλάνα. 5 αεροπλάνα μέχρι να φτάσετε στην Αργεντινή. Ναι, 1,5 ημέρα. Εδώ που είστε? Αυτό είναι στο βουνό, ονομάζεται Ακουνκάγκο. Έμεινα εκεί στο βουνό 2 εβδομάδες. Περπάτησα 200 χιλιόμετρα. Ήταν πλην 38 και πούλησα εισιτήρια γιατί ήταν κανονική συναυλία. Πλην 38 και εμείς εδώ λένε για πλην 2 και λένε ότι κάνει κρύο. Ναι. Μένατε εδώ σε αυτά τα αντισκηνά? Ναι. Δηλαδή εσύ μένεις σε αυτά τα πράγματα, κοιμάσαι στο sleeping bag, ανοίγεις τα μάτια στο πρωί και είσαι ολόκληρος με το χιόνι και σκέφτεσαι να βγεις έξω ή ακόμα να περιμένεις λίγη ώρα. Κάθε παπούτσι ήταν 3 κιλά. Βασικά φοράς πάρα πολύ βάρος πάνω σου και ξαναλέω ότι πήρε μας να φτάσουμε εκεί 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες δηλαδή και 2 εβδομάδες κοιμόσασταν εκεί μέσα στο αντίσκηνο και με τον πάγο. Ναι. Δεν παγώσατε? Παγώσαμε και μπάνιο δεν έχει, τίποτα δεν έχει, δηλαδή 2 εβδομάδες τίποτα δεν υπάρχει. Φαγητό υπήρχε? Φαγητό υπήρχε. Πήρατε έτοιμο φαγητό φαντάζομαι? Εντάξει, πήραμε φαγητό που γίνεται εύκολα, κονσέρβες, έτσι πράγμα. Νερό δεν υπάρχει εκεί, πιάνεις χιόνι, βάλεις την κατσαρόλα, κεβράζεις και γίνει νερό. Αυτά. Γίνεται νερό και βρήκατε εκεί τους ολιβάτες και... Τους ορειβάτες ήταν από άλλες χώρες, ήταν πάρα πολλούς ανθρώπους με διαφορετικές ομάδες και εγώ πούλησα εισιτήρια και υπήρχαν στην συναυλία μου περίπου 35 άτομα και έπαιξα 17 λεπτά. 35 και άτομα, όλοι δηλαδή παίξατε ανάλογα με το... Πόσα λεπτά παίξατε? 17. 17 εδώ, δηλαδή 17 λεπτά. Ναι. Και όλοι με άκουσαν και έκαναν και βίντεο και φωτογραφίες. Σε πόσο υψόμετρο είναι αυτό τώρα? 6.700 μέτρα. 6.700 μέτρα. Ναι. Και το επόμενο εγχείρημα, τι θα κάνετε? Ακόμα δεν σκέφτηκα, όμως σκέφτομαι, μπορεί να πάω Μέξικο, το πιο ψηλό βουλκάνο της North America τώρα, continent. Αλλά εντάξει, είναι τα σχέδια. Ακόμα δεν αποφάσισα τι να κάνω, γιατί το world record είναι δύσκολο να ξανακάνεις. Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο, ναι. Νιώσατε ότι κινδυνεύσατε καθόλου, ότι η ζωή σας μπήκε σε κίνδυνο με αυτή την περιπέτεια ή όχι? Δεν, ναι, δεν αγχωθήκατε ποτέ? Σε αυτό το βουνό υπήρχαν και ιστορίες που πέσαιναν ανθρώποι, γιατί δεν έχει πολύ οξυγόνο, μπορεί η καρδιά να σταματήσει. Όταν εσύ περπατάς, δεν είναι αρκετό οξυγόνο και μπορεί να έχεις panic attack, που νομίζεις ότι δεν θα αντέχεις. Δεύτερο, είναι πολύ κουραστικό, γιατί πρέπει να είσαι Κάνατε προετοιμασία, είχατε προετοιμαστεί από πριν? Ναι, βέβαια, έκανα γυμναστική κάθε μέρα με το personal trainer. Όμως δεν έχει καμιά σχέση γυμναστήριο μαζί με την πραγματικότητα στο βουνό. Γιατί βουνό είναι 45 βαθμούς πάει πάνω και ας πούμε δρόμος στο γυμναστήριο πάει μόνο 15 βαθμούς. Καμιά σχέση. Καμιά σχέση το γυμναστήριο και η Λεμεσός με την Αργεντινή για το πιο ψηλό βουνό. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά να έχω κάτι να θυμάμαι και περιμένω το certificate από Book of Guinness. Είναι σίγουρο ότι θα το πάρετε? Σε 12 εβδομάδες να μας απαντήσουν, όμως είναι 99% ότι ναι, διότι εμείς έκαναμε όλους όρους. Έπρεπε να έχω 10 μάρτυρους, είχα 35, έπρεπε να παίζω 15 λεπτά, έπαιξα 17 λεπτά, έπρεπε να παίζω στα 6.500 μέτρα, έπαιξα στα
6.700 μέτρα. Το είχατε ψάξει και είδατε δηλαδή ποιο ναι, ήταν το ρεκόρ που να ρίψετε. Ναι, ναι το ναι. προηγούμενο ρεκόρ ήταν πριν 10 χρόνια. Και σε αυτά τα 10 χρόνια ακόμα κανένας δεν το έσπασε. Εμείς όμως πήραμε και φλάγκ της Κύπρου μαζί και το ταξίδι μου ήταν κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και όλη η ομάδα με υποστήριξαν και περίμεναν πότε να γίνει συναυλία. Στον Τρόδος πότε έπαιξετε? Στον Τρόδος ήδη έπαιξα. Α, είχατε ήδη παίξει. Εκεί το Τρόδος, είναι ευκολάκι το Τρόδος. Ναι, έκανα, έκαναμε εκεί βίντεο κλιπ πριν 3 χρόνια. Έπαιξαμε ένα κομμάτι Twin Peaks μαζί με μια violinist. Μαζί ήταν πια δεν ήταν γνωστά στα βουνά αυτά της Αργεντινής, κανένα ο Τρόδος είναι περίπατος. Ναι. Πόσα χρόνια είστε στην Κύπρο, θυμίστε μου? Παραπάνω από 15 χρόνια. Μένω στην Λιμεσό και θεωρώ ότι η Κύπρος είναι η χώρα μου που δεν θέλω να την αλλάξω. Αργεντινή άρεσε μου πάρα πολύ, είναι πολλά ωραία χώρα και μοιάζει και με την Κύπρο, έτσι όλοι χαμογελούν, όλα είναι καθαρά. Όλοι χαρούμενοι είναι, όμως θέλω να μείνω στην Κύπρο. Δηλαδή κανονικά εδώ και η οικογένειά σου κιόλα, τα μέλη της οικογένειάς σου. Ναι, είναι και οι γονείς μου εδώ, και άντρας μου, και κόρη μου, όλοι είμαστε εδώ. Πολύ καλά και περιμένουμε το επόμενο εγχείρημα, κυρία Στούμπακ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πήρα στο αυτό το βουνό μουσικό όργανο που ονομάζεται γούσλι. Είναι αντίκ ρωσικό όργανο, το έφερα μαζί μου. Είναι με στρίγκ. Το πήρα επειδή είναι σπάνιο να το ακούει κάποιος κάπου. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι όποιοι ακόμα μπορούν να το παίζουν. Το πιάνο δεν μπορούσα να το πάρω γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι δύσκολο, γι' αυτό πήρατε αυτό το μουσικό όργανο. Ναι, είναι πάρα πολύ ψηλά. Και δεν, το Book of Guinness δεν δέχτηκε να πάρω μαζί μου ηλεκτρικό πιάνο. Γιατί στην Αργεντινή ήταν τέταρτο βουνό μου που πήγα να πάω πάνω ψηλά. Πρώτο μου βουνό ήταν Ελμπρούς, ήταν 5.600 μέτρα. Πήρα εκεί πιάνο μαζί μου, ηλεκτρικό. Μετά πήγα στο Κιλιμαντζάρο, είναι πιο ψηλό βουνό της Αφρική, είναι σχεδόν 6.000 μέτρα, πήρα γούσλι, αλλά άλλο μοντέλο. Μετά πήγα στο Σεπτέμβριο, όταν μίλησαμε, πήγα στο Τζιμαβέν, είναι πιο ψηλό βουλκάνο της Άζια, βρίσκεται στο Ιράν, είναι 5.600 μέτρα, βασικά εκεί πήγα... Στο Κιλιμαντζάρο ήταν και ο σκηνοθέτης της εκπομπής, δεν ξέρω αν τον συναντήσατε. Ναι. Αυτά και τώρα είναι τέτοιο μου βουνό. Βασικά μου αρέσει γιατί είναι πάρα πολλά ωραία πλάνα που μπορεί να βλέπει ο καθένας. Όχι, είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το εγχείρημα. Μπράβο και χαιρόμαστε που τα καταφέρετε και περιμένουμε εικόνες από το επόμενο. Και όταν θα πάρετε το ρεκόρ Guinness στο πιστοποιητικό θα μας το φέρετε. Σίγουρα. Το περιμένω. Ζω 10 εβδομάδες. Στο πολύ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Την Κύπρο την γνωρίσατε γενικότερα, πάτε εκδρομές και όλα αυτά. Ναι, Κύπρο βέβαια, παντού. Ποιο χωριό σας άρεσε περισσότερο? Μου αρέσει Κακοπετριά, Πλάτρες, στο Τρόδος, Αγρός μου αρέσει. Στο Φτερικούδι να πάτε, είναι πολύ ωραία. Οκ. Okay. Ναι. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, θα περιμένουμε το επόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Πάμε.